τώρα. Πήχε μια προς την παλιά αποκρούεται. Και ο Τωμάς ο Τζίκας αποκρούσε πλάγιο out. Βλέπουμε η μπάλα γίνεται από το πλάγιο στο φαλακρό αμυντικό της Φαρμάκης. Κάνει μια ατομική προσπάθεια, δίνει την μπάλα στο νούμερο 6. Αυτός για το νούμερο 7 μπρος την παλιά κόβεται. Νούμερο 6 τώρα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out 3-4 μέτρα έξω από το δεξικάθετο δοκάρι του Γιώργου του Αποστόλη, και ο οποίος βέβαια παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Στείνει τώρα την μπάλα ο Γιώργος Αποστόλου για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ ο Χρήστος Γεροφώτης, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Αποκρούεται από τους αμυντικούς της Φαρμάκης. Προσπάθεια να είναι το 1-2 εκεί, λάθος όμως η μπαλιά από το νούμερο 10 και καταλήγει κατευθείαν out. Έχει ατονίσει εδώ και 10 λεπτά περίπου το παιχνίδι. 1-2 πάντα προηγείται η ομάδα της Φαρμάκης και με πάσα δίνει την μπάλα ο Αποστόλου για τον Χρήστο Γεροφώτη. Χρήστο Γεροφώτης τώρα μια μπαλιά η οποία καταλήγει στον Άγγελο. Άγγελος τώρα, πάντα ατομική προσπάθεια του Άγγελο, προσπαθεί να δώσει τον Παπαδόπουλο, χάνει την μπάλα όμως, αλλά κερδίζει φάουλο ο Άγγελος. Άγγελος Ράπτης λοιπόν, κερδίζει το φάουλο, Παπαδόπουλος η σκαυτή μπαλιά, ναι κεφαλιά είναι, κεφαλιά εκεί που έγινε από τον Γιάννη τον Τζάτσο, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα καθώς πήρε πορεία πλάγια προς το τέρμα. Οι αμυντικοί απέκρουσαν και προσπάθεια τώρα επίθεσης για τη Φαρμάκη κόβεται. Λάθος μπαλιά έχουν και από τους κοκκινογίτες. Φαλακρός αμυντικός πάλι, ο οποίος βέβαια είναι πολύ ωραίος παρά τη φαλάκρα του. Και ίσως και τα αρκετά χρόνια που πρέπει να έχει. Βλέπουμε εδώ τώρα από δεξιά ο Χρήστος ο Γεροφώτης ελέγχει την μπάλα και δίνει στο Θωμά τον Τζίκα. Θωμάς ο Τζίκας γυρίζει την μπάλα στο Γορίλα, ο οποίος επιχειρεί με μπροστινή παλιά να βρει τον Αλέκο. Πλάγιο out για την ομάδα της Κοκκινόγης. Πλάγιο out λοιπόν με τον Γιάννη τον Ράπτη. Γιάννης ο Ράπτης δίνει την μπάλα για τον Τζάτσο. Τζάτσος πάλι για τον Γιάννη τον Ράπτη. 1-2 με τον Αλέκο. Τον Γκόγκου η μπάλα αποκρούεται σε πλάγιο out και ενώ βλέπουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στον έξω χώρο του γηπέδου, βλέπουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα και αρκετούς θεατές να παρακολουθούν το παιχνίδι. Ο Γιάννης ο Ράπτης τώρα επαναφέρει την μπάλα με το πλάγιο του Γιάννη τον Τσάτσο, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο out. Όχι όμως, αντίθετα άποψη έχει ο διαιτητής. Η μπάλα μετά το πλάγιο βλέπουμε κερδίζει πάρα πολύ ωραία και το φάουλ από το Χρήστο Γεροφώτη, ο νούμερο 9 ο σεντερφόρ. Σε πρώτο πλάνο βλέπετε το σεντερφόρ της ομάδας της Φαρμάκης, φαίνεται γερό και δυνατό παιδί. Και το φάουλ τώρα θα εκτελεστεί από το νούμερο 8 από δεξιά μπροστά μας την μπάλα. Επιχειρεί λοιπόν την προστινή παλιά για τον center for, κάνει αυτό την σέντρα η οποία αποκρούεται σε corner από τον αγέραστο αμυντικό που βέβαια έχει παίξει και στην Αλφα Εθνική με την ομάδα της Λάρισας και της Καβάλας, τον Σιδηρόπουλο. Corner λοιπόν για την ομάδα της Φαρμάκης, έρχεται η μπάλα στα καρέ, στο πρώτο δοκάρι και η μπάλα απευθείας out μετά το λάθος κοντρό που προσπάθησε να κάνει εκεί κάποιος επιθετικός της ομάδας της Φαρμάκης. Βλέπουμε λοιπόν, ας φέρω την κάμερα πιο κοντά, να δούμε τον Γιώργο τον Αποστόλο που στείνει την μπάλα για να κάνει το ελεύθερο ο Χρήστος ο Γεροφώτης. Έρχεται την μπάλα προς το χώρο του κέντρου, το γηπέδο κερδίζει μια κεφαλιά ο Γιάννης Τσάτσου και όμως πάει η μπάλα, ελέγχεται από τους αμυντικούς της Φαρμάκης και η μπάλα από αριστερά τώρα στο χώρο του κέντρου προσπάθεια επιδίδει για την Φαρμάκη. Το νούμερο 5 ο center back έχει την μπάλα τώρα, κάνει μια μπαλιά, κόβεται από τον Γκάτα, καταλήγει μπάλα αριστερά, ελέγχουν οι φαρμακιώτες, κάνουν όμως λάθος μπαλιά και πλάγιο για την ομάδα της Κοκκινόγης. Εκτελείται κατευθείαν, ελέγχουν πάλι όμως οι παίχτες της Φαρμάκης, κόντρες γίνονται εκεί πέρα.
Την μπάλα συνεχώς στο χώρο του κέντρο. Βλέπουμε τώρα τον Άγγελο να προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα. Κέρδιζε κάποιο φάουλ που σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής της συνάντησης. Θα επαναφέρει μετά το φάουλο ο Παπαδόπουλος με μπαλιά προς τα καρέ. Ο Γιάννης ο Ράπτης κάνει μια μπαλιά στην απέναντι πλευρά. Η μπάλα καταλήγει πλάγι out για την ομάδα της Κοκκινόγης. Τρέχει τώρα ο Άγγελος, ο Ράπτης, να επαναφέρει την μπάλα μετά το πλάγι out. Ο Γιάννης Τσάτος είναι κοντά του, δίνει την μπάλα ο Άγγελος. Χάνει όμως την μπάλα από τον center back το νούμερο 5. Την μπάλα τώρα έχει ο center forward νούμερο 9. Προσπάθεια επίθεση τώρα για την Φαρμάκη. Μπροστά είναι η μπαλιά όμως κόβεται κατευθείαν. Την μπάλα τώρα έχει ο φαλακρός αμυντικός της Φαρμάκης. Προσπάθεια επίθεση με 1-2. Και μπροστινή παλιά, δεν υπάρχει λέει offside λέει ο υπόπτης. Λάθος όμως μεγάλο, λάθος των παιχτών της Φαρμάκης, οι οποίοι εδώ μπορούσαν να καθαρίσουν το παιχνίδι. Αλλά λάθος πολύ μεγάλο και του τερματοφύλακα, ο οποίος απέκουσε βέβαια την μπάλα και την ξαναέπιασε. Τρίτο πολύ μεγάλο λάθος του Γιώργου του Αποστόλου, ο οποίος στα δύο προηγούμενα βέβαια έκαψε την ομάδα του, η οποία χάνει με 1-2. Και τώρα τρίτο συνεχόμενο λάθος. Έμεσο σφυρίζει ο διαιτητής. Έμεσο λοιπόν σφυρίζει ο διαιτητής της συνάντησης. Ακριβώς στα 12-13 μέτρα από το τέρμα του Αποστόλου. Έχουμε μια ψιλοφασαρία εκεί πέρα που ο Παπαδόπουλος διαμαρτύρεται. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον, στον τερματοφύλακά του, στον διαιτητή της συνάντησης για τη σφύριξη το έμεσο. Ο Αλέκος, ο Γκόγκος, συγγνώμη, διαμαρτύρεται κι αυτός. Προσπαθεί τώρα να γίνει το τείχος από την ομάδα της Κοκκινόγης. Για να δούμε λοιπόν, έτοιμος ο νούμερο 10 είναι κοντά στην μπάλα και κάποιος παίχτης που θα σουτάρει το έμεσο. Ναι, γίνεται το σούτ, αποκρούεται όμως από τους αμυντικούς. Σέντρα κατευθείαν και η μπάλα out. Πέρασε λοιπόν ο κίνδυνος για την ομάδα της Κοκκινόγης και ενώ έχουν φτάσει στο 44 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και η ομάδα της Φαρμάκης εξακολουθεί να προηγείται της Κοκκινόγης με 1-2. Στείνει την μπάλα λοιπόν ο Αποστόλου για να επαναφέρει όπως πάντα ο Χρήστος Γεροφώτης, ο οποίος με μακρινό βολέ στέλνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Γιάννης Τσάτσος κάνει μια προσπάθεια να συνδεθεί με τον Άγγελο, αποτυγχάνει προσπάθεια. Ο Παπαδόπουλος κερδίζει την μπάλα για τον Τσάτσος. Τσάτσος μπροστινή παλιά τώρα για τον Γιάννη τον Ράπτη. Ο Γιάννης ο Ράπτης πάλι για τον Τσάτσο. Τσάτσος κόβεται εκεί που είναι ένα αμυντικό. Φτάνει μπάλα στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος το σουτ, η μπάλα όμως είναι ψηλά out. Και ο τερματοφύλακας επαναφέρει την μπάλα. Μπαλιά για τον αριστερό μπακ της ομάδας του, ο οποίος δίνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου από αριστερά. Το νούμερο 10 τροφοδοτεί τον αριστερό έξτρεμ της ομάδας, το νούμερο 11. Έχει αυτός μπροστά του το Θωμά. Έρχεται την μπάλα στο χώρο του κέντρου και κατευθείαν η μπαλιά που σουτάρει out από την απέναντι πλευρά ο νούμερο 8. Ποια καρέκλα, αυτή είναι μέσα, από εδώ που πήραμε. Επαναφορά λοιπόν από τον Χρήστο τον Γεροφώτη μετά το πλάγιο, μετά το out. Ελέγχει την μπάλα όμως τώρα από τους παίκτες Κοκκινόγης με κάποιο πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν, Γκάτας τώρα έχει την μπάλα, επιχειρεί μια τρίπλα, δεύτερη που φεύγει δύο παίκτες της Φαρμάκης.
Χάνεται όμως η μπάλα για τους παίκτες της Κοκκινόχης, ελέγχει ο νούμερο 8. Νούμερο 8 τώρα συνδυάζεται με το νούμερο 5. Λάθος μπαλιά του νούμερο 8 και ο διαιτητής ακριβώς με ένα λεπτό καθυστέρηση σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την Φαρμάκη να προηγείται με 1-2 της Κοκκινόγης. Βλέπουμε εδώ λίγο πριν την έναξη του δευτέρου ημιχρόνου τον αγέρα στο αμυντικό της Κοκκινόγης φέτος, τον τον μεγάλο Σιδηρόπουλο, Γορίλας με το όνομα. Ο Παπαδόπουλος, ο Αντώνης μας υπόσχεται ότι θα βάλει ομάδα του 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, ας πούμε λίγο τη γνώμη μας, επιτρέψτε μας πρώτα να το δούμε και μετά να τα σχολιάσουμε. Όλα λοιπόν είναι ένα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στη σέντρα είναι οι παίκτες της Φαρμάκης. Άντρε, πρόεδρε! Άρα, πρόεδρε, πού είσαι εσύ! Πού είσαι εσύ, πρόεδρε! Έτσι κάνει ο κόσμος. Σέντρα παίκτης Φαρμάκης, αλλά βλέπω ότι η Κοκκινόγη έχει ξεκινήσει με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Αλέκος Ζουγκόγκος δεν έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Επίθεση έχουμε τώρα βέβαια από την Φαρμάκη. Το σουτ και η μπάλα είναι out. Δυνατό ήταν το σουτ σιρτό, η μπάλα έφυγε λίγο out. Και ο Αποστόλου τώρα τρέχει να επαναφέρει την μπάλα, η οποία έχει μπει σε ένα γειτονικό χωράφι. Δύο μπάλες τώρα έχουμε στον αγωνιστικό χώρο, κάποια θα απομακρυνθεί βέβαια. Και η επαναφορά της μπάλας από τον Χρήστο τον Γεροφώτη. Θωμάς Μπαλανίκας τώρα προσπάθησε να μην μπορούσε την παλιά να το φωτίσει στον Τζάτσο. Απέτυχε η παλιά. Ελέγχουν οι αμυντικοί της Φαρμάκης προς την παλιά που γίνεται. Θωμάς Τζίκας ελέγχει την μπάλα. Παπαδόπουλος κερδίζει κάποιο φάουλ. Φάουλ εκτελείται τώρα κατευθείαν με τον Άγγελο προς την παλιά για τον Τσάτσο. Κόβεται από τον αμυντικό το νούμερο 5, τον center back. Προς την παλιά του οποίου ελέγχεται από τον Γορίλα. Έχουμε μια νέα προς την παλιά της Φαρμάκης. Ελέγχει όμως εκεί βέβαια πάρα πολύ ωραία ο Γιάννης ο Ράπτης, όπως ήταν επικίνδυνος center for της Φαρμάκης. Ο Θωμάς ο Μπαλανίκας κάνει μια λάθος μπαλιά, ο νούμερο 2 επαναφέρει την μπάλα, τελείως άστοχα βέβαια. Εκεί που μόνος του ελέγχει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Κοκκινόγης που με βαθιά μπαλιά προσπαθεί να βρει ο Γιάννη τον Ράπτη. Παπαδόπουλος τώρα για τον Τσάτσο. Τσάτσος τώρα ελέγχει την μπάλα, κερδίζει βέβαια κάποιο φάουλ. Γύρω στα 15 μέτρα έξω από την περιοχή της Φαρμάκης. Κοντά στην μπάλα τώρα είναι ο Τσάτσος ο Γιάννης και ο Παπαδόπουλος ο Αντώνης. Μάλλον εκτελεστής πρέπει να είναι ο Τσάτσος ο Γιάννης. Τσάτσος εκτελεί και η μπάλα λίγο out. Καλό ήταν λοιπόν το φάουλ του Τσάτσο. Η μπάλα όμως έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι. Συγχυσίμαι,
Παπαδόπουλο τώρα την μπάλα για τον Τζάτσο, ο οποίο βρίσκεται στη θέση offside, αποδεικνύεται μέσω τον κύριο Καρά. Σφυρίζεται από τον διαιτητή, εκτελείται το offside από τον φαλακρό αμυντικό με την πορτοκαλί φόρμα της Φαρμάκης προς την παλιά, ψηλή, ελέγχεται βέβαια και από τον Άγγελο. Κάνει αυτό στην μπάλα και δίνουν φάουλ οι παίκτες της Φαρμάκης και μπροστινή παλιά τώρα τέτα τέτ και αποκρούει την μπάλα ο Γιώργος Αποστόλου. Τέτα τέτ χάθηκε εκεί λοιπόν από τους παίκτες της Φαρμάκης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 1-3. Πάμε! Αρχίζει το παιχνίδι ανάμεσα στην Κοκκινόγη και στην Καριά. Βλέπουμε η μπάλα παίζεται από δεξιά για την Κοκκινόγη. Και πλάγιο out υπέρ της Καριάς. Εκτελείται λοιπόν το πλάγιο out. Διώχνουν οι αμυντικοί της Κοκκινόγης. Στο πάρει την μπάλα ο Γιάννης Τσάτσος, φορέα που φεύγει δύο αντιπάλους και δίνει μια προθυνή παλιά για το Λάκη τον Τζίκα. Ο Λάκη τον Τζίκα τρέχει, προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει πλάγιο. Κάνει πολύ ωραία την τρίπλα. Ένας αμυντικός όμως έρχεται και πετάει την μπάλα πλάγιο out υπέρ της Κοκκινόγης. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Άγγελος έδωσε τον Γιάννη τον ράπτη. Αυτός κάνει τη μακρινή παλιά προς την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά λοιπόν έχουμε την επίθεση για την Κοκκινόγη τώρα. Κόβεται. Ξανακερδίζει όμως την μπάλα παίκτης της Κοκκινόγης. Η μπάλα παίζεται τώρα από την δεξιά πλευρά του γηπέδου όπως είπε στην Κοκκινόγη. Διώχνουν όμως οι αμυντικοί της Καριάς. Και πάλι προς την παλιά που γίνεται για το Λάκη. Σε συνήθεια όμως σε θέση offside ο Λάκης. Και έτσι σταματάει αυτή η επίθεση της Κοκκινόγης. Στείνουν την μπάλα λοιπόν η αμυντική της Καριάς για την εκτέλεση του offside αυτού. Η μπάλα έρχεται λοιπόν στο χώρο του κέντρου όπου διεκδικείται από παίκτες των δύο ομάδων. Επιχειρούν τώρα μια επίθεση, κόβονται όμως οι παίκτες της Καριάς. Παπαδόπουλος στην προστινή παλιά. Τρέχει εκεί ο Λάκης ο Τζίκας. Ο Λάκης τώρα την προστινή παλιά πάρα πολύ ωραία. Έχουμε όμως μια ευκαιρία εκεί καθώς ο Γιάννης ο Τσάτσος έχασε την ευκαιρία αφού απέκρουσε τον τροματοφύλακα στο πλασέ του. Στην επίθεση τώρα βέβαια είναι οι παίκτες της Καριάς. Μπροστινή παλιά η οποία κόβεται εύκολα από τον Γιώργο τον Παδιώτη. Νέα μπροστινή παλιά τώρα. Ξανακόβει ο Γιώργος Παδιώτης. Μια τρίπλα εκεί του επιθετικού του δεξί εξτρέμου της Καριάς και ένα φάουλ που κερδίζουν από τα δεξιά σαν κόρνερ είναι όπως επιτίθενται οι παίκτες της Καριάς. Εκτελέστηκε λοιπόν το φάουλ. Δεύτερη προσπάθεια για γέννησμα. Ο Παπαδόπουλος προς τιμή αποκρούει. Ο Γιάννης Ράπτης τώρα επιχειρεί να συνδυαστεί. Κάνει το 1-2 με τον Παπαδόπουλο. Πολύ ωραία όλα αυτά. Λάθος παλιά του Γιάννη του Ράπτη. Κόβεται από τους παίκτες της Καριάς και μια μπροστινή παλιά. Άγγελος επιχειρεί να συνδυαστεί με τον Παπαδόπουλο. Λάθος η παλιά του Άγγελου. Κόβει το νούμερο 7 της Καριάς. Και στο χώρο του κέντρου τώρα μια προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα της Καριάς. Μπροστινή παλιά. Και βέβαια βγαίνει εκεί ο τερματοφύλακας ο Μπαλανίκας της Κοκκινόγης. Άγγελος. Παπαδόπουλος. Προς την παλιά του Παπαδόπουλου κόβεται από έναν αμυντικό και έχει σφυρθεί σε θέση offside ο Λάκης. Το offside τώρα είναι έτοιμο να εκτελεστεί από τους παίκτες της Καριάς. Επίθεση λοιπόν λίγο έξω από την περιοχή. 1-2 πάρα πολύ ωραία από τους παίκτες της Καριάς και φάουλ. Σφυρίζει ο διαιτητής, ο κύριος Ιωαννίδης,
ένα μέτρο έξω από την περιοχή της Κοκκινόγης. Επικίνδυνα λοιπόν αυτό το φάουλ που κέρδισε τώρα η Καρδιά, για να δούμε αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ένα τείχος ανθρώπινο στείεται εκεί από τέσσερις παίχτες της Κοκκινόγης. Με πάσα εκτελείται το φάουλ, το σουτ δυνατό, κόβεται από τα σώματα. Τρέχει και ένας επιθετικός της Καρδιάς. Και έχουμε κόρνερ για την ομάδα της Καρδιάς. Από αριστερά όπως επιτίθεται. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα της Καρδιάς. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή, πολύ ωραία εκτελεσμένο το κόρνερ και παλιά και το γκολ. Γκολ λοιπόν έχουμε, 1-0 για την ομάδα της Καρδιάς. Ακριβώς στο 6ο λεπτό του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ωραία εκτελέστηκε το κόρνερ αυτό. Η κεφαλιά που έγινε εκεί και το 1-0. Σέντρα τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης. Ο Γιάννης Τσάτσος με τον Παπαδόπουλο. 0-1 λοιπόν προηγείται η Καρδιά. Μπροστά στην παλιά του Παπαδόπουλου μετά τη σέντρα. Κόβεται και από τους αμυντικούς. Παίζει την μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου για την Καρδιά, μια μπροστινή μπαλιά ψιλοκρεμαστή. Τρέχει ένας επιθετικός της Καρδιάς εκεί πέρα. Κόβεται όμως εύκολα η μπάλα από τους αμυντικούς της Κοκκινόγης, οι οποίοι επιχειρούν να οργανώσουν τώρα επίθεση. Στο χώρο του κέντρου πάντα η μπάλα. Ο Άγγελος μια μπροστινή μπαλιά. Βλέπουμε εκεί. Εύκολα οι παίχτες της Καρδιάς αποκρούν και ο Βαγγέλης τώρα να κάνει μια μπροστινή μπαλιά η οποία κόβεται και αυτή. Αντώνης ο Παπαδόπουλος τώρα έχει την μπάλα. Μπροστινή μπαλιά με εξωτερικού φάλσου, πολύ ωραία για το Λάκη. Τρέχει τώρα, ναι, πάρα πολύ ωραία και η μπάλα είναι series out. Series out, πέρασε η μπάλα μετά το πλασέ του Γιάννη του Τσάτσου. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την ομάδα της Κοκκινόγης. Δύο ευκαιρίες έχει χάσει ο Γιάννης Τσάτσος. Πάρα πολύ ωραία λήφθηκε εκεί, ξεπέρασε την αντίσταση ενός αμυντικού. Καθώς το θεματοφύλακας βγήκε τον πλάσαρε, αλλά η μπάλα έφυγε series out. Παραμένει λοιπόν το 0-1 και η μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου. Και από αριστερά επίθεση για την ομάδα της Καρδιάς, η οποία ανακόπτεται. Τσάτσος τώρα. Τσάτσος ξεφεύγει ανάμεσα από τρεις αμυντικούς και κερδίζει το φάουλ. Offside τώρα έχουμε εκεί πέρα, σηκώνει ο υπόπτης μια μπροστινή παλιά που έγινε. Μια μπροστινή παλιά που γίνεται τώρα για την ομάδα της Κοκκινόης, καινούριο offside έχουμε εκεί. Και ανακόπτει και αυτή η επίθεση. Εκτελείται λοιπόν. Φλάγιο out έχουμε τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης. Βλέπουμε την μπάλα στον Άγγελο. Κόβει την παλιά του. Παπαδόπουλο. Ναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Κοκκινόγης. Τσάτσος πλασάρει. Κόβεται όμως η μπάλα τελευταία στιγμή. Τρίτη μεγάλη ευκαιρία για τον Τσάτσο και την ομάδα της Κοκκινόγης. Επίθεση τώρα για την ομάδα της Καρδιάς. Κόβουν οι αμυντικοί της Κοκκινόγης, Παπαδόπουλος κερδίζει φάουλ. Φάουλ τώρα που εκτελείται γρήγορα και με μπροστινή παλιά του Γιώργου του Παδιώτη προς τον Τσάτσο. Τσάτσος μάχεται, κερδίζει μια κόντρα. Λάκης εκεί μάχεται και έχουμε φάουλ. 2-1 λέει ο διαιτητής και το φάουλ αυτό περίπου 1,5 μέτρο έξω από την περιοχή της Καρδιάς για την Κοκκινόγη, σε επικίνδυνη θέση. Να δούμε με ποιον τρόπο θα εκτελεστεί. 2-1 λέει ο υπερδιαιτητής. Έμεσο είναι το φάουλ. Πάνω στην μπάλα λοιπόν έτοιμος για σούτ είναι ο Λάκης. Γίνεται σούτ κόντρα στα σώματα. Άγγελος τώρα και κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για την Κοκκινόγη από αριστερά όπως επιτίθεται.
Αντώνης Παπαδόπουλος επιχείρει να κερδίσει την μπάλα. Συνδυάζεται με τον Γιώργο τον Παδιώτη. Μια προσινή παλιά ψήλο κρεμαστή. Επίθεση τώρα για την ομάδα της Πεκινόγης με τον Βαγγέλη πάλι. Καινούργια μπροστινή παλιά και νέο offside. Αυτή τη φορά ο Γιάννης ο Γαλάνης ήταν. Εκτελείται λοιπόν το offside. Κόβεται και από τις αμυντικές την μπροστινή παλιά. Τρέχει ο Άγγελος, προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει πλάγιο out. Την μπροστινή παλιά. Κερδίζει την μπάλα πάλι ο Γιάννης Τσάτσος. Τρέχει μόνος του ακριβώς πάλι με τον τερατοφύλακα. Και τι έχουμε εκεί. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ζήτησε πέναλτι ο Γιάννης Τσάτσος καθώς τον κράτησε ο αμυντικός. Δεν δόθηκε όμως από τον διαιτητή στον κύριο Ενίδη. Και τώρα πλάγιο έχουμε για την ομάδα της Καριάς. Εκτελείται λοιπόν το πλάγιο και με κεφαλαίο ψαράκι πολύ ωραία ο Βαγγέλης διώχνει την μπάλα σε καινούριο πλάγιο. Εκτέλεση πλάγιο, διώχνει αμυντική Παπαδόπουλος, κατεβάζει την μπάλα και κερδίζει το φάουλο από την προβολή κάποιου κέντρο της Καριάς. Έτσι λοιπόν και ενώ έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό του παιχνιδιού και η ομάδα της Καριάς εξακολουθεί να προηγείται της Κοκκινόγης με 1-0. Η Κοκκινόγη θα εκτελέσει ένα ελεύθερο λάκτισμα μετά το φάουλο που κέρδισε ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος τώρα στο χώρο του κέντρου. Επιχειρεί να συνδυαστεί με κάποιον επιθετικό της ομάδας του. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Διώχνουν άτσαλα οι αμυντικοί της Καριάς και ο Λάκης τώρα είναι στην επίθεση για την ομάδα της Κοκκινόγης. Κόβεται όμως. Παπαδόπουλος μονομαχεί εκεί και παραχωρεί πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν που θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά όπως υποτίθεται η ομάδα της Καριάς. Μια κεφαλιά που κερδίζει κάποιος επιθετικός εκεί. Κόβει την μπάλα. Προστινή παλιά τώρα για το Λάκη. Και φάουλ υπέρ της Καριάς. Μια άστοχη μακρινή παλιά που έγινε από τον Παπαδόπουλο. Ελέγχουν οι αμυντικοί της ομάδας της Καριάς. Τα δεξιά τώρα επίθεση για την ομάδα της Καριάς. Ελέγχει το νούμερο 7. Ας τεχνή της παίκτης. Με τα κουνάκι περνάει την μπάλα. Όμως ο Γιώργος ο Παδιώτης κόβει την μπάλα. Και έχουμε καινούργιο offside. Παπαδόπουλος ελέγχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Επιχειρεί μια παλιά η οποία κόβεται. Επίθεση τώρα για την ομάδα της Καριάς με το νούμερο 7. Τεχνική φινή λέει ο υπόπτης. Γιατί κάποιος παίχτης φώναξε φύγε. Και θα εκτελεστεί λοιπόν η τεχνική φινή. Από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Κοκκινόγης. Άγγελος τώρα έχει την μπάλα μόνος του. Επιχειρεί μια τρίπλα και καταλήγει η μπάλα out. Out για την ομάδα της Καριάς. Εκτελείται γρήγορα. Στο χώρο του κέντρου πάντα παίζει την μπάλα, κόβει ο Άγγελος. Άγγελος Τσάτσος. Προσινή παλιά λοιπόν για τον Γιάννη τον Τσάτσο. Φεύγει ο Γιάννης ο Τσάτσος. Κόβεται όμως την μπάλα εκεί και γυρνάει στον τερματοφύλακα. Οι παίκτες της Καριάς είναι επίθεση, κόβεται όμως. Κάνουν την μπάλα τη σειρά τους παίκτες της Κοκκινόγης. Μια πολύ μακρινή προσινή παλιά για κάποιον επιθετικό της Καριάς. Εκεί ο Γιάννης ο Ράπτης έμπειρος ελέγχει την μπάλα, η οποία βγαίνει σε πλάγιο τώρα υπέρ της Καριάς. Καινούργιο πλάγιο για την Καριά. Από αριστερά λοιπόν επίθεση για την ομάδα της Καριάς πάντα. Κόβει την μπάλα και έχουμε τώρα επίθεση για την ομάδα της Κοκκινόγης. Τσάτσος πολύ ωραία που φεύγει έναν αντίπαλο. Κάνει την μπάλα από κάποιον άλλο. Και πάλι επίθεση για την ομάδα της Καριάς. Ωραία ένα-δύο με τα κουνάκι. Περνάει η μπάλα πάρα πολύ ωραία. Ένα σουτ που επιχειρείται ψιλοκρεμαστό και ελέγχει την μπάλα που δεν ήταν δυνατό. Τον αντιφύλακα της Κοκκινόγης ο Μπαλανίκας. Διώξιμο έχουμε την μπάλα από τον Βαγγέλη.
επίθεση για την ομάδα της Καριάς τώρα. Έξω από την περιοχή είναι νούμερο 7. Κόβεται. Παπαδόπουλος. Αμέσως μπροστά η παλιά. Ωραία ήταν η παλιά για το Λάκη, δεν πρόλαβε αυτός. Και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Καριάς. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Μπροστά μας η μπάλα. Είναι άστοχη η παλιά του νούμερο 7. Η μπάλα καταλήγει απευθείας out. Άγγελος στο χώρο του κέντρου, Παπαδόπουλος, πολύ ωραία τρίπλα, κερδίζει το φάουλ. Εκτελέστηκε το φάουλ, κόπηκε η παλιά, ψηλάει η μπάλα και έχουμε φασαρία βέβαια εκεί. Κάποιοι παίχτες σπρώχνονται, συγκρούονται, εκνευρισμένος είναι ο Λάκης ο Τζίκας. Ο Παπαδόπουλος τρέχει να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο Γιάννης ο Τσάτος και αυτός είναι εκνευρισμένος. Άναψε ξαφνικά μια φασαρία, κάποιο πρόξιμο, κάποια κλωτσιά θα έπεσε εκεί. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ ποιος ξεκίνησε τη φασαρία, αλλά βλέπουμε τώρα πολλούς παίκτες οι οποίοι παίχτηκαν και μεταξύ τους. Φαίνεται τώρα να ηρεμούν τα πνεύματα. Έχει μπει βέβαια και ο αστυνομικός μέσα για να ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα. Ο διευθυντής του αγώνα παρακολουθεί. Για να δούμε αν κάνει κάποιες συστάσεις. Διακοπή λοιπόν, έχουμε το αγώνα τώρα εδώ και 3 λεπτά. Για να δούμε λοιπόν ότι τις καλή τους παίκτης κοντά του. Ο διευθυντής λέει ότι η φάση δεν τελείωσε, ότι σφυρίζει 18 χρόνια και ότι αυτές οι φασαρίες δεν πρέπει να γίνουν στα γήπεδα. Για να δούμε. Νομίζω ότι θα περιοριστεί σε συστάσεις μόνο. Για να δούμε. Ο διευθυντής ήθελε να βγάλει έναν παίκτη από κάθε ομάδα, τον Τζάτο, την Κουκκινόγη και κάποιον παίκτη της Καριάς. Τελικά μεταπίστηκε. Ξανάρχισε λοιπόν το παιχνίδι μετά την πεντάλεπτη αυτή διακοπή. Γιάννης ο Ράπτης ελέγχει τώρα την μπάλα. Προσθήνει η παλιά που γίνεται εκεί. Κόβουν οι αμυντικοί της Καριάς. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος προς την παλιά. Offside όμως είναι ο Γιάννης ο Γαλάνης. Τσάτσος. Τσάτσος προς την παλιά για του Λάκη του Τζίκα. Offside. Το offside τώρα θα εκτελεστεί. Γίνεται η προς την παλιά. Έξω από την περιοχή επιχειρούν να συνδυαστούν οι παίκτες της
Καριάς. Κόβει όμως και ο Γιάννης ο Ράπτης, πλάγιο out. Εκτελείται λοιπόν το πλάγιο out. Αλλαγή λέει ο διαιτητής. Πλάγιο λοιπόν για την ομάδα της Κοκκινόγης. Ο Γιάννης ο Γαλάνης εκεί. Συνδυάζεται με τον Χρήστο Γεροφώτη. Και τώρα διώχνουν την μπάλα από τον Βαγγέλη. Τσάτης μονομαχής του χώρου του κέντρου. Γιάννης ο Ράπτης ελέγχει την μπάλα, χάνει την μπάλα όμως μόνος του. Πλασέ, προκρούει τον τερματοφύλακας. Και τι λέει ο διαιτητής, κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία είχαμε λοιπόν για την Καριά. Καθώς μετά το λάθος του Γιάννη του Ράπτη κέρδισε την μπάλα ένας επιθετικός της Καριάς. Πλάσε τον τερματοφύλακα, αλλά αυτός πολύ ωραία απέκρουσε ο Μπαλανίκας. Και έχουμε τώρα κόρνερ για την ομάδα της Καριάς. Κόρνερ λοιπόν. Έρχεται την μπάλα στην περιοχή. Ο Παπαδόπουλος κόβει, Γιάννης ο Ράπτης ελέγχει την μπάλα. Κάνει νέο λάθος. Προς την παλιά τώρα. Κόβει πάλι ο Παπαδόπουλος και πλάγιο για την ομάδα της Καριάς από τον Γιώργο τον Παδιώτη. Πλάγιο λοιπόν. Εκτελείται. Αλλαγή λέει ο διαιτητής. Άγγελος. Προς την παλιά του Άγγελου. Έρχεται πάρα προς το χώρο του κέντρου. Ο Άγγελος πάλι κάνει την προστινή παλιά. Ο σάιτ όμως είναι ο Γιάννης ο Τσάτσος και ο Λάκης ο Τζίκας. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του επόπτη. Εκτελέστηκε λοιπόν το offside. Κατευθείαν στη, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα, ο οποίος με δυνατή παλιά φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ελέγχουν οι παίχτες της Καριάς. Ο Λάκης ο Τζίκας μονομαχία εκεί, χάνει την μπάλα. Και μετά την προστινή παλιά που επιχειρήθηκε ο Γιάννης ελευθερώνει. Ο Ράπτης ήταν σε πλάγιο out. Έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό του παιχνιδιού. 0-1 πάντα προηγείται η ομάδα της Καριάς. Και ο Γιάννης ο Ράπτης. Ο Γιάννης τώρα έδωσε μια μπροστινή παλιά. Offside έχουμε τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης. Υπέρ της ομάδας της Κοκκινόγης. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Βαγγέλης. Κάνει την μπροστινή παλιά. Τσάτσος. Τσάτσος μπροστινή παλιά για το Λάκη. Δεν υπάρχει offside λέει ο διαιτητής. Λάκης πλασάρει. Μεγάλη ευκαιρία πάλι καθώς αποκρούει τον τερματοφύλακας. Offside έχουμε στη συνέχεια. Πολύ μεγάλη λοιπόν ευκαιρία χάθηκε καθώς ο Λάκης πλάσαρε. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες λοιπόν για την ομάδα της Κοκκινόης. Δεν μπόρεσε ακόμα να πετύχει γκολ. Επίθεση έχουμε για την ομάδα της Καριάς τώρα. Προς την παλιά που γίνεται προς τα δεξιά. Τρέχει ένας επιθετικός, γυρνάει την μπάλα. Επικίνδυνα εκεί μπροστά. Και έχουμε φάουλ λέει ο διαιτητής στο Σιδηρόπουλο. Αγέραστος αυτός ο αμυντικός της Κοκκινόγης, 48 ετών, ο Νίκος Σιδηρόπουλος. Αλλά έχει παίξει και στην ομάδα της Λάρισας και Καβάλας στην Α' Εθνική κατηγορία. Καινούργια επίθεση λοιπόν έχουμε τώρα για την ομάδα της Καριάς. Μέσα στην περιοχή γίνεται το σουτ, κοντράρεται στους αμυντικούς. Παπαδόπουλος προσπαθεί να ελευθερώσει, κερδίζει το φάουλ. Καθώς δύο επιθετικοί της ομάδας της Καριάς έπεσαν πάνω του και επίθεση τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης. Βλέπουμε εδώ τον Γιάννη του Γαλάνη, με τρίπους επιχειρεί να ξεφύγει. Κόβεται και με το νούμερο 7 τώρα επιτίθενται οι παίχτες της Καριάς και η μπάλα καταλήγει πλάγιο, καταλήγει μάλλον έξω από την τελική γραμμή. Out υπέρ της ομάδας της Κοκκινόγης. Παπαδόπουλος με τρίπλα επιχειρεί να ξεφύγει, κόβεται. Ωραία μπροστινή παλιά από την απέναντι πλευρά. Από το σουτ που γίνεται. Πολύ ωραίο σουτ, την μπάλα ελάχιστα out. Από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπαλανίκα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Γιάννης Τσάτσος. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου και επιχειρεί με μπροστινή παλιά να βγάλει τον Άγγελο μπροστά. Άγγελος που μάχεται, κερδίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Άγγελος εκεί. Κόβεται όμως την τελευταία στιγμή καθώς κλείστηκε από τρεις αμυντικούς.
και οι παίκτες της Καριάς τώρα επιχειρούν να συνδυαστούν. Άστοχη όμως την παλιά, καθώς δεν προλαβαίνει ο νούμερο 7 και η μπάλα καταλήγει πλάγιο υπέρ της Κοκκινόης. Άγγελος έχει τώρα την μπάλα μετά την παλιά του Γιάννη του Ράπτη. Τρέχει ο Γιάννης Τσάτσος, δεν είναι offside. Offside τελικά λέει ο επόπτης, φυρίζει ο διαιτητής. Άρχισε να σηκώσει το σήμα ο επόπτης. Ήταν λοιπόν offside. Και θα εκτελεστεί τώρα τους παίκτες της Καριάς. Άγγελος ελέγχει την μπάλα μετά τη λανθασμένη παλιά του αμυντικού της Καριάς. Γιάννης ο Τσάτσος τριπλάρει έναν αντίπαλο. Ναι, βγαίνει μόνος του, βγαίνει και ο τερματοφύλακας. Τον τριπλάρει ο Γιάννης ο Τσάτσος. Είναι πλάγια, επιχειρεί την παλιά, κόβεται από έναν αμυντικό εκεί. Τσάτσος και πάλι κόβεται σε πλάγιο. Καινούργια λοιπόν ευκαιρία, η πέμπτη για την ομάδα της Κοκκινόγης. Σέντρα τώρα του Άγγελο, κατευθείαν στα χέρια του τερματοφύλακα. Επιχειρεί ο τερματοφύλακας στο βολέ, έρχεται μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κεφαλιάς εκεί από τους παίχτες της Καριάς. Κόντρα έγινε πάνω στον Βαγγέλη. Σέντρα του νούμερο 7 και μπάλα out. Πλάγιο έχει κερδίσει η ομάδα της Κοκκινόγης. Απαριστρά όπως επιτίθεται, εκτέλεσε ο Λάκης, κόπηκε η μπάλα από τους αμυντικούς. Ο Γορίλας εκεί, κάνει το κοντρόλ. Την μπροστινή παλιά. Τρέχει μπάλα, στην μπάλα πάνω ο Γιώργος ο Παδιώτης. Τρέχει και ο τερματοφύλακας, ο οποίος αποκρούσε πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν που εκτελείται γρήγορα. Ναι, το σουτ. Η μπάλα λίγο out. Πλάγιο έχει κερδίσει λοιπόν η ομάδα της Κοκκινόγης. Και φάουλ τώρα πάνω στον Γιώργο τον Παλιώτη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο. Και ο Παπαδόπουλος τώρα επιχειρεί με μπροστινή παλιά να βγάλει τον Τσάτσο πάλι μόνο του. Τσάτσος, πλασάρει πάλι ο Τσάτσος. Αποκρούει ελάχιστα ο τερματοφύλακας και η μπάλα corner. Out λέει ο διαιτητής και ο υπόπτης. Φάνηκε να παίξει ο τερματοφύλακας. Καινούργια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Κοκκινόγης. Η οποία βέβαια έχει χάσει 7 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είναι πολύ καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρά το γεγονός ότι φυσάει ισχυρός αντίθετος άνιμος για την υπέρ της ομάδας βέβαια της Καριάς στο πρώτο ημίχρονο. Την μπάλα τώρα παίζει στον χώρο του κέντρου. Στο νούμερο 7 της ομάδας της Καριάς έχει την μπάλα. Επιχειρεί να ξεφύγει με τρίπλες, ξεφεύγει. Και κάνει μια πολύ ωραία μπροστινή παλιά η οποία κόβεται από τον Γιάννη τον Ράπτη. Αποκρούει αυτός την μπάλα με το πόδι στο χώρο του κέντρου, μάχη του Άγγελος, κερδίζει την μπάλα. Λάκη στην μπροστινή παλιά από την απέναντι πλευρά. Κόβεται από τους αμυντικούς της Καριάς. Και καινούργιο πλάγιο που αποκρούει ο Άγγελος. Συνεχίζει το παιχνίδι με άλλη μπάλα. Κάποια κόντρα έχουμε εκεί. Κερδίζει ο Παδιώτης ο Γιώργος, αρχηγός σήμερα για την ομάδα της Κοκκινόγης. Και κερδίζει το πλάγιο από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Κοκκινόγης. Συνδυάζεται με τον Λάκη τον Τζίκα, ο οποίος με τρίπλα προσπαθεί αλλά δεν αποφεύγει τους αντιπάλους του. Προς την παλιά του Άγγελου. Απ' την απέναντι πλευρά ο Γιάννης ο Γαλάνης κόβεται σε πλάγιο για την ομάδα της Κοκκινόγης. Χρήστος ο Γυροφώτης με το γνωστό του στυλ εκτελεί το πλάγιο out. Παπαδόπουλος με ψιλοκρεμαστή παλιά βρίσκει τον Παδιώτη, ο οποίος με κεφαλιά προσπάθησε να φέρει την μπάλα στο Λάκη, κόπηκε μπάλα. Και καινούργια επίθεση τώρα, καθώς οι παίκτες της Κοκκινόγης κερδίζουν την μπάλα και μπροστινή παλιά του Παπαδόπουλου συλλαμβάνεται στη θέση offside του Γιάννη Τσάτσου. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος Γιάννης Γαλάνης, κόβει την μπάλα. Επίθεση τώρα για την ομάδα της Καριάς, κόβει ο Γιάννης ο Ράπτης. Συνδυάζεται με τον Χρήστο Γεροπότη. Πάλι Γιάννης, κύριε με τρίπλο να ξεφύγει, ξεφεύγει πολύ ωραία από τα δεξιά. Κάνει τη σέντρα, έρχεται την μπάλα να μπαίνει την πλευρά προς το Λάκη του Τζίκα.
Λάκης Άγγελος. Άγγελος φεύγει με τρίπλα από έναν αντίπολο. Λάκης. Λάκης για τον Τσάτσο. Τσάτσος πολύ ωραία ξεφεύγει. Ξεφεύγει από τρεις αμυντικούς. Σουτάρει ο Γιάννης του Τσάτσου και έχουμε τον γκολ. Πολύ ωραίο λοιπόν το γκολ του Γιάννη του Τσάτσου. Καθώς μπήκε στην περιοχή πάρα πολύ ωραία, ξέφυγε από δύο αμυντικούς και πλάσαρε πολύ ωραία τον τερματοφύλακα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Σέντρα λοιπόν για την ομάδα της Καριάς μετά την ισοφάρηση από τον Τσάτσο. 1-1 το παιχνίδι. Και μια πάλι ψιλοφασταρία πάει να γίνει εκεί, καθώς σε ένα μαρκάρισμα του Τσάτσου διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης της Καριάς. Και κίτρινη κάρτα του διδυτή προς τον Γιάννη τον Γαλάνη. Φάουλ έχουμε λοιπόν για την ομάδα της Καριάς, καθώς τα πνεύματα ηρέμησαν και πάλι. Πλάγιο έχουμε για την ομάδα της Κοκκινόγης και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής του αγώνα σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μικρόνου που βρίσκεται στις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1. Πολύ καλύτερη ήταν η ομάδα της Κοκκινόγης στο πρώτο μήχρονο. Δεν μπόρεσε όμως να εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που τις δημιουργήθηκαν και αποτέλεσμα λοιπόν 1-1. Βλέπουμε εκεί τον Τζάτσο, τον παίκτη που ισοφάρισε για την ομάδα της Κοκκινόγης. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Στην επίθεση η ομάδα της Κοκκινόγης και μια μπαλιά του Λάκη φτάνει στα χέρια του τερματοφύλακα. 1-1 να θυμίσουμε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου και στο χώρο του κέντρου τώρα παίζει την μπάλα. Οι παίκτες της Καριάς ελέγχουν και κερδίζουν κάποιο χέρι, κάποιο φάουλ εκεί που το Γιάννη του Ράτη. Επιχειρείται η μπροστινή παλιά μετά το φάουλ. Ζήσεις που μπήκε αλλαγή στη θέση του Γιάννη του Γαλάνη. Μια μπροστινή παλιά λοιπόν που έγινε εκεί. Ελέγχουν οι παίκτες της Καριάς. Την μπάλα τώρα έχει τερματοφύλακας. Δίνει την μπάλα προς ένα αμυντικό έξω από την περιοχή, αυτός απομακρύνει την μπάλα με σούτ. Γιώργος. Γιάννης ο Τσάτσος τώρα μετά την προστινή παλιά του Γιώργου. Τρέχει ο Τσάτσος, αποφεύγει την τερματοφύλακα και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι, βέβαια, μετά την ανατροπή του Γιάννη του Τσάτσου. Μπήκε στην περιοχή λοιπόν ο Τσάτσος μετά την πολύ ωραία προστινή παλιά του Γιώργου του Παδιώτη. Εκεί τρίπλα του τερματοφύλακα. Και ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ανατρέψει τον Γιάννη τον Τζάτσο και ο διαιτητής σφύριξε αμέσως το πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν για την Κοκκινόγη στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Τέταρτο προς πέμπτο λεπτό. Για να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Ο Άγγελος λοιπόν θα είναι ο εκτελεστής για την ομάδα της Κοκκινόγης. Εκτελεί και 2-1. 2-1 λοιπόν για την ομάδα της Κοκκινόγης από τον Άγγελο. Έγινε σέντρα για την ομάδα της Καριάς. 2-1 λοιπόν προηγείται η Κοκκινόγη. Και πλάγιο έχουμε τώρα για την ομάδα της Καριάς. Έχουμε μια προστινή παλιά τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης από τον Άγγελο προς τον Λάκη τον Τζίκα, η οποία κόβεται. Και επίθεση για την ομάδα της Καριάς. Προστινή παλιά εκεί. Κόβεται από τους αμυντικούς της ομάδας της Κοκκινόγης. Μπροστινή νέα καινούργια παλιά, σουτ και πάρα πολύ ωραία ο Γκάτας, ο οποίος μπήκε τερματοφύλακα στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Μπαλανίκα.
Επίθεση πάλι για την ομάδα της Καριάς, γίνεται μπροστά στην παλιά. Μπράβο Γκάτα! Κόβηκε πάλι ο Γκάτας. Ελέγχει την μπάλα πάλι όμως από τους επιθετικούς της ομάδας της Καριάς. Αριστερά όπως είπε η Καριάς και τώρα έξω από την περιοχή. Νέα μπαλιά μπροστινή και ο Γκάτας. Γκάτας, ο οποίος σταθερά μαζεύει την μπάλα. Διώχνει ο βολή, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, η μπροστινή παλιά τώρα. Ψάιτ. Ψάιτ ο Γιάννης ο Τσάτσος. Τσάτσος, άμα σε έβγαζε γρηγορότερα, έφυγες από πίσω. Στο χώρο του κέντρου παίζεται μπάλα. Ο Γιώργος Παδιώτης τώρα κερδίζει μια κόντρα. Τσάτσος για τον Λάκη. Λάκης κάνει κοντρόλ με το σκήθος. Παπαδόπουλος το σούτ. Πάνω από το δοκάρι. Καλό ήταν το σούτ του Παπαδόπουλου. Μπάλα έφυγε out. Στο χώρο του κέντρου και πάλι η μπάλα. Ελέγχουν την μπάλα με τον Γιάννη Τουραπή της αμυντικής της Κοκκινόγης. Προς την παλιά του όμως ελέγχεται από τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας που με μπροστινό βολέ φέρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Εκεί με κεφαλές εκδικείται η μπάλα και αποκρούει εκεί ο λίβερο της ομάδας της Κοκκινόγης, Χρήστος ο Γεροφώτης. Από εδώ που χάνει την μπάλα ανάμεσα σε δύο άτομα. Στο χώρο του κέντρου πάλι η μπάλα και φάουλ υπέρ της Καριάς. Φάω λοιπόν υπέρ της Καριάς. Προστινή παλιά. Κεφαλιά που γίνεται από έναν επιθετικό. Δεύτερη κεφαλιά. Ναι. Και η μπάλα στα χέρια του Γκάτα. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Καριάς εκεί πέρα. Χάθηκε. Πόσο δεν μπορούσε να σκοράρουν από πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Παπαδόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Κερδίζει τις κόντρες. Επιχειρεί με προστινή παλιά σε αυτή να βρει το Λάκι. Κόβει την παλιά του όμως. Και πάλι η ομάδα της Καριάς στην επίθεση. Έξω από την περιοχή με λιγμούς προσπαθεί ο παίκτης της Καριάς να μπει στην περιοχή. Κόβεται όμως από τους αμυντικούς εκεί. Και στην απέναντι γωνία επιχειρεί ο Άγγλος ανάμεσα σε δύο παίκτες να ξεφύγει. Και στη συνέχεια απομακρύνει την μπάλα. Τσάτσος. Μπαλιά για τον Παπαδόπουλο τώρα. Παπαδόπουλος με το σκήτος κερδίζει την μπάλα και έχουμε την παλιά για τον Τσάτσο. Τσάτσος τρέχει, κερδίζει την μπάλα. Λάκης ο Τζίκας, σουτάρει και η μπάλα είναι γκολ. Ο Γιάννης ο Ράπης ήταν, συγγνώμη. Ο Γιάννης ο Ράπης λοιπόν βγήκε από την απέναντι πλευρά. Και μετά την μπαλιά του Τσάτσου, σούταρε ψιλογκρεμαστά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Γίνεται έτσι το 3-1 υπέρ της ομάδας της Κοκκινόγης και ενώ έχουμε φτάσει στο 13ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έγινε σέντρα για την ομάδα της Καριάς, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ με 3-1 και ενώ θέλουμε ακριβώς 32 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Ο Γιάννης Ράψης λοιπόν φέρνει την Κοκκινόγη με το τρίτο γκολ σε θέση ισχύος. Για να δούμε λοιπόν τι αντίδραση θα έχουμε από πλευράς Καριάς. Προς το παρόν μια ψιλοκρεμαστή άσχη παλιά. Ελέγχει βέβαια ο Γκάτας, εύκολα ψηλός είναι. Έχουμε τώρα επίθεση για την ομάδα της Κοκκινόγης. Άγγελος κόβεται εκεί. Μπροστινή παλιά τώρα πάλι για τον Τσάτσο, ο οποίος εκεί ανατρέπεται πολύ βία, επιχείρησε να πάρει την μπάλα με το τακούνι και είχαμε μια πολύ σκληρή προβολή του αμυντικού. Συγκρούστηκαν οι παίκτες των δύο ομάδων τα πόδια τους και οι δύο βρίσκονται στο έδαφος τραυματισμένοι. Για να δούμε μήπως έχουμε κάτι το σοβαρό. Για να δούμε αν έχουμε
κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Πάρτε την αλλαγή που μπαίνουμε στο τέλο. Την αλλαγή. Ο Γιάννης Πατσούς σηκώθηκε, ενώ ο αμυντικός της Καρδιάς μεταφέρεται στα χέρια. Φαίνεται να χτύπησε σοβαρά ο αμυντικός της Καρδιάς. Αλλαγή. Και έχουμε τώρα μια αλλαγή για την ομάδα της Κοκκινόγης. Μπήκε με το νούμερο 16. Βλέπετε εδώ ο Θωμάς ο Μπαλανίκας. Ένας μικρός ηλικία παίκτης, είναι μόλις 14 ετών. 1,58 στο ύψος και 43 κιλά στο βάρος. Ο παίκτης της Καρδιάς είναι εξαπλωμένος ακόμη έξω από το γήπεδο, έξω από την γραμμή. Και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες εκεί. Έχει βγάλει τα παπούτσια του. Φαίνεται να χτύπησε σοβαρά. Επίθεση τώρα έχουμε για την ομάδα της Καρδιάς. Από δεξιά. Για να δούμε. Κόβει όμως ο Χρήστης ο Γεροφώτης εκεί. Τρέχει ο Θωμάς ο Μπαλανίκας, ο οποίος πολύ ωραία δίνει την μπάλα στον Χρήστο τον Γεροφώτη. Ελέγχει την μπάλα αυτός και δίνει την μπάλα για τον Γιάννη του Ράπτη. Ράπτης τώρα. Ράπτης η μπάλα για τον Λάκη τον Τζίκα. Κόβει την παλιά του Λάκη, ξανακερδίζει την μπάλα αυτός. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος συνελαμβάνεται στο του site. Ναι, επίθεση τώρα για την ομάδα της Καρδιάς έχουμε εκεί. Ο Γιώργος ο Παδιώτης επιχειρεί την μπροστινή παλιά, η οποία βέβαια ελέγχεται εύκολα, καθώς δεν βρίσκεται κάποιος επιθετικός της ομάδας της Κοκκινόγης από την τερματοφύλακα της Καρδιάς, ο οποίος με πλάση δίνει την μπάλα προς τον λίμπερο της ομάδας και αυτός ανοίγει την μπάλα προς τον δεξί μπάκο, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από τα δεξιά όπως επιθετεί η ομάδα του. Δεν διώχνουν όμως την μπροστινή του παλιά οι παίχτες της Κοκκινόγης. Μπροστινή παλιά που γίνεται και πριν ζήσει, ο Λάκης διαμαρτύρεται ότι η μπάλα είναι ψηλή και δυνατή. Ελέγχεται τώρα λοιπόν από τους παίχτες της Καρδιάς. Επίθεση λοιπόν για την ομάδα της Καρδιάς που βρίσκεται πίσω στο σκορ με 3-1. Ο δεξί χαφ τώρα έχει την μπάλα, επιχειρεί μια μπροστινή παλιά προς τον δεξιό εξτρέμ της ομάδας του. Για να δούμε αυτός, κόβεται. Κόβεται λοιπόν από την άμυνα της Κοκκινόγης, η οποία είναι πολύ καλή σήμερα. Το νούμερο 10 λοιπόν της ομάδας Καρδιάς τώρα έχει την μπάλα, επιχειρεί μια μπροστινή ψηλοκρεμαστή παλιά, η οποία καταλήγει out. Αρχίζει πάλι το παιχνίδι μετά το ελεύθερο λάκτισμα από τον Χρήστο Γεροφώτη. Παπαδόπουλος εκεί, Τσάτσος, εγκριτούν την μπάλα, τρέχει ο Λάκης ο Τζίκας. Ο Λάκης ο Τζίκας τώρα δίνει την προσθήνη παλιά για τον Τζάτσο, ο οποίος είναι offside. Offside, συνελήφθη ο Τσάτσος, σταματάει αυτή η επίθεση της Κοκκινόγης. Offside για την Καρδιά, η μπάλα δεξιά στο χώρο του κέντρου. Φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής υπέρ της ομάδας της Καρδιάς. Έτοιμος λοιπόν ο λίμπερο της ομάδας Καρδιάς να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λάθος ήταν η παλιά του. Και τώρα η μπάλα επιχειρεί να ο Λάκης να κερδίσει την μπάλα. Σημειονεκτική θέση όμως απέναντι στον αντίπαλο ότι χάνει. Offside τώρα είναι ο Λάκης μετά την προσθήνη παλιά του Παπαδόπουλου. Επίθεση λοιπόν για την ομάδα της Κοκκινόγης. Ο Γιάννης Ωράτης πάρα πολύ ωραία που περνάει τους αμυντικούς. Βγαίνει μόνος με την τροτοφύλακα, πλασάρει και η μπάλα είναι γκολ. 4-1 λοιπόν, δεύτερο γκολ του Γιάννη του Ράπτη, πολύ ωραίο γκολ. Ατομική προσπάθεια του Γιάννη του Ράπτη. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, ξεπέρασε τον τελευταίο αμυντικό της ομάδας της Καρδιάς και έκανε το 4-1 καθώς πλάσαρε πολύ ωραία τον τερματοφύλακα. Σέντρα και πάλι για την ομάδα της Καρδιάς. 4-1 βρίσκεται πίσω στο σκορ. Μπροστινή παλιά εκεί που τρέχει και ελέγχει την μπάλα ο Γκάτας. Αφήνει την μπάλα να βγει. Out. Στο χώρο του κέντρου λοιπόν παίζεται
η μπάλα. Ο Γιώργος Παδιώτης ελέγχει την μπάλα και δίνει τώρα για τον Άγγελο. Άγγελος με τρίπλες επιχειρεί να ξεφύγει, κόβεται. Το νούμερο 2 τριπλάρι τον Άγγελο, δίνει την μπάλα για το συμπαίκτη με το νούμερο 9. Παπαδόπουλος, αλλά είναι offside πρώτα ο Σολάκης. Εκτελείται το offside με την προστινή παλιά. Το νούμερο 2 τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Επιχειρεί την προστινή παλιά η οποία κόβεται, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος η προστινή παλιά για τον Γιάννη τον Τζάτσο. Διώχνει ένας αμυντικός πρώτο Τζάτσο, ο οποίος ξανακερδίζει την μπάλα. Κόβεται σε πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για την ομάδα της Κοκκινόγης. Γιάννης ο Ράπτης. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ όμως. Κόβει την μπάλα από τους αμυντικούς της Καριάς. Παπαδόπουλος τώρα. Είχαμε προηγουμένως το ΣΑΕΠ υπέρ της Κοκκινόγης. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος ο οποίος κάνει την προστινή παλιά για τον Λάκη και έχουμε ΣΑΕΠ. Από εδώ και πέρα βέβαια θα έχουμε αυτό το παιχνίδι, καθώς έχουν τραβηχθεί μπροστά σχεδόν όλοι οι παίκτες της ομάδας της Καριάς. Συνέχεια του like φουνάζουν, συνέχεια του like είναι offside. Συνέχεια του like είναι offside. Άγγελος. Άγγελος τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης. Επιχειρεί με τρύπες να ξεφύγει. Δίνει την προστινή παλιά η οποία κόβεται. Μπράβο, ο μικρός ο Θωμάς ο Μπαλανίκας. Έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια εκεί. Ο Γιώργος ο Παδιώτης έχει την μπάλα εκεί. Κάνει και βλέπουμε βγαίνει μπροστά στην επίθεση η ομάδα της Καριάς. Πλασέ και έχουμε τον γκολ. Μειώνει λοιπόν η Καριά μετά την πολύ ωραία επίθεση που έκανε και το πλασαριστό σουτ του νούμερο 7, του πιο επικίνδυνου επιθετικού της. 4-2 λοιπόν το σκορ. 4-2 λοιπόν έχουμε το σκορ. Η ομάδα της Κοκκινόγης στο κέντρο. Τα σάε αυτό κύριε Θέλη. Θα τον προλάβει λέει. Όχι, αλλά τον έκλεινε το πηδίο. Μπροστινή μπαλιά έχουμε εκεί η οποία κόβεται. Και η παίκτη της Καριάς τώρα σε καινούργια επίθεση. Με το νούμερο 2. Κάνει αυτός την πολύ ωραία μπροστινή παλιά απέναντι. Καινούργια ευκαιρία για την Καριά, τέτα τέτ και η μπάλα περνάει παράλληλα προς το τέρμα. Χάνεται η ευκαιρία για την ομάδα της Καριάς να μειώσει σε 4-3. Ελέγχουν όμως και πάλι την μπάλα οι παίχτες της Καριάς και συλλαμβάνουν τώρα σε θέση offside. Χάθηκε λοιπόν μια ευκαιρία για την ομάδα της Καριάς. Το σκορ παραμένει 4-2 υπέρ της Κοκκινόγης. 4-2. Από εδώ Γιώργο, από εδώ πλάγια, από Παπαδόπουλος. Εκτελείται λοιπόν αυτό το offside τώρα και πάλι όμως η Καριά στην επίθεση. Πάμε. Ελέγχει την μπάλα από τους επιθετικούς της Κοκκινόγης. Τσάτσος μπροστινή παλιά για τον Λάκη τον Τζίκα. Ελέγχεται όμως από τους αμυντικούς της Καριάς, οι οποίοι βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους με ψιλοκρεμαστή παλιά προς τα μπροστά. Τσάτσος κερδίζει την μπάλα. Τσάτσος την παλιά και έχουμε offside το Λάκη το Τζίκα. Στο χώρο του κέντρου έχει την μπάλα μετά το βόλιο του Γκάτα. Παπαδόπουλος κόβει την μπάλα σε πλάγιο. Από αριστερά όπως επιτίθεται η Πάμε. Καριά. Πάντα λοιπόν οι παίκτες της Καριάς έχουν την μπάλα, ο νούμερο 7, ένας καλός επιθετικός με τρίπλες και λιγμούς ξεφεύγει από δύο αμυντικούς. Κρατάνε την μπάλα εκεί έξω στην περιοχή οι παίκτες της Καριάς. Κόβονται από τον Γιάννη Ντοράπτη, ο οποίος πάρα πολύ ωραία, έμπειρος, κερδίζει την μπάλα. Και πάλι όμως οι παίκτες της Καριάς στην επίθεση. Πάντα έξω από την περιοχή, μια μπροστινή παλιά, εύκολα η μπάλα στα χέρια του Γκάτα. Γκάτας λοιπόν, ο οποίος με μπροστινό βολέ είχε να φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, κάτω και πάλι οι παίκτες της Καριάς. Δεξιά τώρα είναι η μπάλα και ο νούμερο 6 εκεί
Χάνει την μπάλα βέβαια από τον Θωμά τον Μπαλανίκα. Έξω από την περιοχή η μπάλα διώχνεται από τον Γιάννη τον Ράπτη. Και πάλι όμως οι παίκτες της Καρδιάς που έχουν περάσει όλοι μπροστά. Καινούργια παλιά, καινούργια σέντρα, κεφαλιά του νούμερο 9. Ένα ανάπτωτο ψαλί του πάει να γίνει εκεί αποτυχία. Και Παπαδόπουλος τώρα η μπροστινή παλιά, η οποία ελέγχεται εύκολα από τους αμυντικούς της Καρδιάς. Λάθος παλιά του αμυντικού. Άγγελος τώρα μπροστινή παλιά βέβαια για τον Γιάννη τον Τζάτσο. Τζάτσος λοιπόν μπροστινή παλιά για τον Λάκη. Λάκης ο Τζίκας. Κάνει τη μεγάλη ευκαιρία καθώς δεν κατάφερε να πλασάρει τον τερματοφύλακα. Παραμένει λοιπόν το 4-2. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν καθώς πουλή ωραία την παλιά του Τσάτσου για τον Λάκη. Δεν κατάφερε αυτός λοιπόν να πλασάρει τον τερματοφύλακα. Παπαδόπουλος τώρα διεκδικεί, κερδίζει την μπάλα. Άγγελος κάνει ένα παλιά η οποία κόβεται και στην επίθεση η ομάδα της Καρδιάς. Μέσα στην περιοχή, πολύ ωραία με λιγμούς εκεί. Τελευταία στιγμή όμως απομακρύνει ο Βαγγέλης κοντά στο δεξί κάθετο δοκάρι το τερματοφύλακά του και γλιτώνει την ομάδα της Κοκκινόχης από μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ο Γκάτας φέρνει την μπάλα προς το κέντρο του γηπέδου. Λάθος ενός αμυντικού της Καρδιάς εκεί, ο οποίος αντί για κοντρόλ έστειλε την μπάλα πλάγιο. Από τα δεξιά λοιπόν του γηπέδου όπως επιτίθεται η Καρδιά παίζει την μπάλα. Οι παίκτες της Καρδιάς τώρα στο χώρο του κέντρου ελέγχουν την μπάλα και επιχειρούν με το νούμερο 2 μια καινούργια επίθεση προς την αιστεία της Κοκκινόης. Έξω από την περιοχή έχουμε ένα δυνατό σουτ και η μπάλα είναι γκολ λοιπόν μετά το πολύ δυνατό αυτό σουτ. Πανηγυρίζουν οι παίκτες της Καρδιάς καθώς μειώνουν σε 4-3. Έγινε η σέντρα για την Κοκκινόγη. Παπαδόπουλος επιχειρεί την μπροστινή παλιά. Κόβεται και νέα μπροστινή παλιά η οποία καταλήγει στον Γκάτα. Γκάτας φέρνει την παλά στο χώρο του κέντρου. Ελέγχεται από τους επιθετικούς της ομάδας της Καρδιάς και έχουμε το πλάγιο out το οποίο παραχωρεί ο Βαγγέλης. Πλάγιο λοιπόν για την ομάδα της Καρδιάς. Τίποτα λέει ο διαιτητής, ένα μαρκάρισμα εκεί, γίνεται η παράλληλη μπαλιά, κόβεται από τους αμυντικούς της Κοκκινόγης. Ελέγχουν όμως και πάλι έξω από την περιοχή οι παίκτες της Καρδιάς. Νέα λοιπόν μπροστινή παλιά, κόβεται πάλι από τους αμυντικούς. Ο Άγγελος μαρκάρει. Προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Άγγελος, έμπειρος πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα, δίνει την μπάλα για το Θωμά τον Μπαλανίκα. Ο μικρός κάνει την μπάλα εκεί από ένα μαρκάρισμα αντιπάλου του. Κόντρες γίνονται, τίποτα δεν σφυρίζει ο διαιτητής και η μπάλα στο Γιάννη τον Τζάτσο. Τσάτσος ο οποίος δίνει μια μπροστινή παλιά, offside όμως είναι ο Λάκης ο Δίκας. Ευτήθηση λοιπόν για την ομάδα της Καρδιάς, η οποία φαίνεται να συνήλθει μετά το 4-1 σε βάρος. Την ευνοεί βέβαια και ο καιρός καθώς ο αέρας έχει σταματήσει εντελώς. Μέσα στο πρώτο μέρος ήταν κατά πολύ υπέρ της. Ο Γιάννης ο Τσάτσος εκεί επιχειρεί να ξεφύγει ανάμεσα από δύο αντιπάλους, κόβεται. Και η μπάλα ελέγχεται πάλι από τους παίκτες της Καρδιάς στο χώρο του κέντρου. Επιχειρούν με μπροστινή βαλιά να βρουν κάποιον συμπαίκτη τους, ο Βαγγέλης Κουκουδήμος. Ο Βαγγέλης ο Κουκουδήμος λοιπόν έκανε μια μπροστινή παλιά και έχουμε offside του Γιάννη Τζάτσου. Μπροστινή παλιά έχουμε λοιπόν μετά το offside. Μπάλα έξω από την περιοχή της Κοκκινόγης απομακρύνεται από τους αμυντικούς. Ελέγχουν όμως πάλι οι παίκτες της Καρδιάς που επαναφέρουν με μπροστινή παλιά. Κάποιο φάουλ έχουμε εκεί. Επιθετικό λέει ο διαιτητής κ. Ιωαννίδης. Και ο Γιώργος Παγιώτης, αρχηγός σήμερα για την ομάδα της Κοκκινόγης, ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το φάουλ έχουμε κάρτα κίτρινη προς το Ζήση του Τζίκα. Κάτι είπε και ο Ζήσης του Τζίκας. Διαμαρτυρήθηκε προς τον διαιτητή. Άσε με του είπε λέει ο διαιτητής. Δέχτηκε λοιπόν ο Ζήσης Τζίκας την κίτρινη κάρτα του αγώνα του διαιτητή. Και ενώ εκτελέστηκε
Λοιπόν, ο Λάκης έχει διεκδικεί την μπάλα. Α, νιόνιο του λένε. Και έχουμε out μετά την προβολή του Λάκη για την ομάδα της Καριάς. Στο χώρο του κέντρου λοιπόν η μπάλα. Παπαδόπουλος ανάμεσα σε δύο αντιπάλους κερδίζει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Χάνει με τη σειρά του το νούμερο 2. Στο χώρο του κέντρου και από αριστερά που σκεφτεί η ομάδα της Καριάς τώρα. Το νούμερο 2 έχει την μπάλα για την Καριά. Δίνει την μπάλα στο νούμερο 8. Κόβεται αυτός και ο Παπαδόπουλος τώρα δίνει την μπάλα μπροστινή βαλιά για τον Λάκη του Ζήτρα, ο οποίος ήταν offside. Εκτελείται το offside. Ο Γιάννης ο Ράπης κόβει την μπάλα, τη χειρίζει μια μπροστινή βαλιά για τον Τσάτσο. Δεν υπάρχει offside. Ο Τσάτσος ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους κερδίζει την μπάλα. Επιχειρεί να ξεφύγει και κόβεται. Γουρλάκος μιλάς και λες αυτά τα λόγια. Πλάγιο λέει ο διευθυντής υπέρ της ομάδας της Καριάς. Στην επίθεση λοιπόν η ομάδα της Καριάς, προς την μπαλιά που γίνεται τώρα εκεί. Κόβει την μπαλά τελευταία στιγμή ο Ζήσης σε πλάγιο out. Πλάγιο λοιπόν που εκτελείται, καινούριο πλάγιο. Καθώς περιμένουμε λοιπόν την επιστροφή της μπάλας, να πούμε ορισμένα πράγματα για το μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα, του Γιάννη τον Τζάτσο. Πολύ μεγάλο ταλέντο αναμφισβήτητα, αλλά η είσοδος στην ιατρική της Θεσσαλονίκης δεν το επέτρεψε ίσως να κάνει μια μεγάλη σαδιορμία σε κάποια ομάδα